Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Αλφα Αρκαδίας, ο Πανθυρατικός υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Τυρού στο Άσος και επικράτησε με 3-0 ο Πανθυρατικός, ο οποίος πήρε την πρώτη του νίκη στη σεζόν, και αυτό διότι την πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έκανε το ρεπό του. Τώρα λοιπόν στο πρώτο του παιχνίδι για την Αλφα Αρκαδίας πήρε μια εύκολη και άνετη νίκη, παίζοντας μάλιστα και πολύ καλό ποδόσφαιρο, σαν να παίζονται με πάρα πολλές ευκαιρίες, με τον Πανθυρατικό να μπορεί να κάνει και ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Τελικά ο Απόλλωνας άντεξε στην πίεση του Πανθυρατικού για ένα ημίχρονο και τελικά αυτό το 3-0 είναι ο καθρέφτης της αναμέτρησης, ένα πολύ δίκαιο αποτέλεσμα, με την ομάδα του Άσους να είναι πολύ επιθετική και να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορίτου. Ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε και απουσίες, σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση, αυτές τρεις βασικές απουσίες. Παρ' όλα αυτά, ο Πανθυρατικός ήταν καταιγιστικός, ήταν η ομάδα η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε τις ευκαιρίες. Θα δείτε στην συνέχεια του βίντεο που μας έρχεται από τον Νάιτζελ Κόμπατζ, που βρέθηκε στο Άσος και μέσα από τα πλάνα του θα μπορέσουμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης. Εδώ Δημάκος, ένα σούτ με την μπάλα να περνάει έξω, ένα φάουλ για τους γηπεδούχους, η κεφαλιά που θα γίνει και αυτή θα φύγει λίγο έξω. Ο Παυλόπουλος έπεσε στην πορεία της μπάλας, δεν κατάφερε όμως η μπάλα να πέρασε όμως έξω. Ο Τετόρος εδώ σε ένα μακρινό σούτ μπλοκάρει πολύ εύκολα. Μια βαθιά παλιά για τους φιλοξενούμενους. Ο Τετόρος έχει διαβάσει τη φάση, βγαίνει με το κεφάλι και απομακρύνει. Εδώ ο Δημάκος, οι κόντρες. Ο Δημάκος θα κερδίσει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή. Ο Σαβούρδος, ωραία στρώνει την μπάλα, το σούτ που θα γίνει. Όμως η μπάλα θα περάσει έξω. Καλή ευκαιρία για τον Πανθυρατικό. Ένα φάουλ εδώ του Σαβούρδου, του νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του Άσους. Θα κοντράρει και θα περάσει έξω. Ο Δημάκος και πάλι. Ο Σαβούρδος ζυγίζει το σούτ του, δεν είναι καλό όμως και αυτό θα περάσει out. Εδώ η βαθιά διαγώνια μπαλιά, ο Δημάκος από τα δεξιά θα προλάβει την μπάλα, θα σεντράρει, δεν θα προσπάθησε εκεί ο Αγγελόπουλος να μπει στην πορεία της μπάλας, αυτή κατέληξε απευθείας στα πόδια του Τακλείου. Μια σέντρα σούτ που επιχείρησε να κάνει ο Αδάμης, ο Βαγγέλης ο Αδάμης, η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων, με τους γηπεδούχους να είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Εδώ ένα πολύ ωραίο σούτ από τον Δημάκο, η έμπνευσή του ήταν ωραία, αλλά δεν έβαλε σωστά το σώμα του και έτσι η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα. Out εδώ ο Παυλόπουλος, αυτή τη σέντρα σούτ θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερο ημίχρονο εδώ που ο Πανθυνατικός καθάρισε την υπόθεση νίκη, μετουσίωσε σε γκολ τις ευκαιρίες του, αρχικά με τον Δημάκο εδώ το σούτ. Το μπέρδεμα στην άμυνα του Απόλλωνα, ο Τακλής και το 1-0 ο Χάρης Τακλής, ο οποίος μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και το κάνει με γκολ μάλιστα. Ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και είναι υγιής και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο, ένα πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Εδώ νέα χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Σαβούρδο, πολύ ωραία προσπάθειά του, το σούτ που θα κάνει με το δεξί μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Ξανά ο Σαβούρδος, η κάθετη παλιά για τον Τακλή, το σούτ του, η μπάλα λίγο έξω και αυτή καλή στιγμή για τους ασθενούς. Εδώ ο Δημάκος, ο Παυλόπουλος, ο Αγγελόπουλος θα πέσει στα πόδια του ο Παυλόπουλος και στη συνέχεια θα διώξουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα. Ένα φάουλ, ο Παυλόπουλος εδώ θα διώξει κόρνερ, ο Δημάκος από τα δεξιά τη σέντρα. Ο Αδάμης εδώ και η μπάλα θα βρει την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εδώ ο Βαγγέλης ο Αδάμης ένα δυνατό μαρκάρισμα και τελικά έχουμε την δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη κάρτα για τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Πανθυνατικού, ο Πανθυνατικός που αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές, πράγμα το οποίο δεν τον πτώησε. Όμως εδώ ένα φαλσαριστό σουτ, πολύ ωραία η έμπνευση από τον Τακλή, μπάλα πέρασε έξω, με τον Πανθυνατικό να είναι και πάλι στο προσκήνιο. Εδώ νέο σουτ, ο Παυλόπουλος αύριο την μπάλα, αυτή θα φύγει κόρνερ. Ο Δημάκος στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά που θα γίνει η μπάλα θα περάσει έξω. Μια σέντρα από τα δεξιά, η κεφαλιά, η μπάλα και εδώ έχουμε το out, με τον Πανθυνατικό σε μια από τις, τον Απόλλωνα Τυρού σε μια από τις λιγοστές προσπάθειές του να βγει στην επίθεση. Ο Τετόρος μάζεψε την μπάλα χωρίς πρόβλημα. Εδώ σωτήρια η επέμβαση του αμυντικού του Απόλλωνα Τυρού. Κόρνερ, η κεφαλιά, ξανά εδώ έχουμε out. Βλέπετε τις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του Άσους. Εδώ όμως ο Αγγελόπουλος δεν θα καταφέρει και πάλι να νικήσει τον Παυλόπουλο. Ο Αγγελόπουλος και πάλι με στην περιοχή.
Θα μπει, θα γυρίσει ξανά ο Παυλόπουλος, θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ένα μακρινό σουτ, η μπάλα θα φύγει για τα χέρια του Παυλόπουλου. Ξανά βλέπετε τις πολλές ευκαιρίες, τον κατοικισμό ευκαιριών από τον Πανθυνατικό με το Λυτρίδη. Τώρα που μπαίνει προς τον άξονα, το σουτ του Σαββούρδου, ξανά ο Παυλόπουλος. Σωρία ευκαιριών για την ομάδα του Άστρους, η οποία στα τελευταία λεπτά κατάφερε και πέτυχε ακόμα δύο τέρματα. Ο Αγγελόπουλος εδώ αυτή τη φορά είναι εύστοχος, κάνει το 2-0, τελειώνει την υπόθεση νίκη για την ομάδα του. Εδώ και πάλι σε επανάληψη, το τελείωμα από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, χαρακτηριστικό τελείωμα από έναν δεινό σκόρερ στο τοπικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Κλεόπας από τα δεξιά, το γύρισμά του με το κόρνερ για την ομάδα του Άστρους. Και πάλι εδώ οι γηπεδούχοι με τον Κλεόπα αυτή τη φορά να κάνει το 3-0 και να τελειώνει την υπόθεση νίκη για την ομάδα του. Εδώ και πάλι σε επανάληψη το 3-0 από τον Κλεόπα, ένα κόρνερ. Ο Παυλόπουλος και στη συνέχεια οι αμυντικοί θα διώξουν την μπάλα και ένα σούτ που πέρασε έξω. Για το τελικό, Πανθυνατικός Απόλλωνας Τυρού 3-0.